Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, η κυβέρνηση στην καρδιά της πανδημίας με τα νοσοκομεία φρακαρισμένα και το λιγοστό προσωπικό κατάκοπο συνεχίζει την ίδια διέξοδη πολιτική που μας έφτασε ως εδώ. Εξακολουθεί να απορρίπτει κάθε πρόταση των νοσοκομειακών γιατρών για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Εφαρμόζει την ίδια πολιτική της ανακύκλωσης και των μετακινήσεων, του στυψίματος κυριολεκτικά του αποδεκατισμένου προσωπικού, της απογύμνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εξακολουθεί να αρνείται να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για να μειωθεί η διασπορά στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που μαζί με το πολύτιμο όπλο του εμβολιασμού μπορεί να αναχαιτήσει το τέταρτο επιδημικό κύμα, την επέλαση των νέων μεταλλάξεων. Συνεχίζουν να θησαυρίζουν οι επιχειρήσεις της ιδιωτικής υγείας με χιλιάδες αναγκαίες κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια που δεν επιτάσσονται από το κράτος στη μάχη με τον κορονοϊό. Εξακολουθούν να κρατάνε κλειστά 8 δημόσια νοσοκομεία που δεν έχουν ανοίξει 3 διαφορετικές κυβερνήσεις ως τώρα όλων των ειδών, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Κι όμως, ενώ μετράμε 20.000 νεκρούς, εκατοντάδες διασωληνωμένους, η κρατική χρηματοδότηση στην υγεία θα αποφασίσουν εκεί μέσα να μειωθεί άλλα 450 εκατομμύρια ευρώ. 139 εκατομμύρια κάτω στα νοσοκομεία, 140 εκατομμύρια κάτω στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ενώ θα δώσουν κι άλλα δωράκια στους φαρμακοβιομήχανους και γενικότερα στους επιχειρηματικούς ομίλους, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί προετοιμάζουν το νέο ΕΣΥ, λες και όσο πεθαίνει κόσμος, δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να σκέφτονται και την παραμικρή λεπτομέρεια του μελλοντικού του σχεδίου. Και μάλιστα αναποδογυρίζοντας τα συμπεράσματα της πανδημίας, με τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω. Προσαρμόζουν με μια σειρά τροπολογίες που φέρνουν όλον αυτόν τον καιρό το δημόσιο σύστημα υγείας στους κανόνες της αγοράς. 2 χρόνια κλείνουμε από το ξέσπασμα της πανδημίας και συνεχίζονται τα καθημερινά ρεκόρ κρουσμάτων, η εκτόξευση θανάτων και διασωληνωμένων. Τα θύματα ξεπέρασαν τις 20.000, διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας σε κοινούς θαλάμους και φορητούς αναπνευστήρες να πεθαίνουν καθημερινά, περιμένοντας μάταια για ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Γιατί γίνεται αυτό? Μήπως δεν είχαν χρόνο να προετοιμαστούν 2 χρόνια? Μήπως ακόμα πολεμάνε κάποιον αόρατο εχθρό που δεν έχουν καταλάβει τι είναι? Ή μήπως δεν είχαν ακούσει από το Μάρτιο κιόλας του 2020 τις προειδοποιήσεις και τις συγκεκριμένες προτάσεις που είχε καταθέσει η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών? Όχι. Πρόκειται για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Οι ευθύνες διαχρονικές και της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Τα πρόσφατα αποτελέσματα της περίφημης μελέτης Τσιόδρα Λίτρα για τη θνητότητα των διασωληνωμένων ασθενών επιβεβαίωσαν απλά αυτό που η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και όλοι εμείς που δουλεύουμε με τέτοιους ασθενείς γνωρίζουμε. Ότι αν η κυβέρνηση, το Υπουργείο, το κράτος είχαν ικανοποιήσει τα βασικά μας αιτήματα, η έκβαση για πολλούς ασθενείς θα ήταν διαφορετική. Χιλιάδες θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί αν είχε ενισχυθεί πραγματικά το δημόσιο σύστημα υγείας και αν η χώρα μας διέθετε τον αναγκαίο αριθμό κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο αίτημα όμως για την ανάπτυξη 3.500 κρεβατιών ακούμε προκλητικά ότι δεν τις χρειαζόμαστε, γιατί που θα πάει, θα τελειώσει η πανδημία και τι θα τις κάνουμε μετά. Έφτασε στο σημείο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης να ισχυρίζεται προκλητικά ότι δεν έχει διαφορά η νοσηλεία διασωληνωμένων εντός ή εκτός ΜΕΘ. Τι και αν η θνητότητα αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς αν ο ασθενής νοσηλεύεται εκτός. Δεν διστάζουν αυτοί να μετατρέπονται στους πιο γνήσιους εκφραστές των ορθολογισμού. Όχι γιατί δεν ξέρουν τι πραγματικά ισχύει,
αλλά για να κρύψουν κάτω από το χαλί τις εγκληματικές τους ευθύνες. Έχουν φτάσει στο σημείο να αρνούνται την εντατική θεραπεία, τη σύγχρονη ιατρική, την ίδια την επιστήμη, για να δικαιολογήσουν τους θανάτους ανθρώπων που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να μείνουν στη ζωή. Μάλιστα, η Ομοσπονδία είχε ήδη καταθέσει σχετική αναφορά στην εισαγγελία του Άριου Πάγου από τον Απρίλιο, της οποίας βέβαια η τύχη αγνοείται από τότε. Σημειώναμε πως για την παραμονή δεκάδων ασθενών σε κοινούς θαλάμους και πρόχειρους αναπνευστήρες, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Αυτοί επιλέγουν να νοσηλεύονται εκτός μονάδων, να περιθάλπτουν γιατροί άσχετων ειδικοτήτων τους ασθενείς πάσχοντες από COVID. Εμείς, οι νοσοκομιακοί γιατροί, δεν κάνουμε τέτοια επιλογή. Βέβαια τότε, κάποιοι έλεγαν και κάποιοι πρότειναν υπουργό κοινής αποδοχής στην υγεία. Δηλαδή υπήρχε κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που πρότεινε με αυτούς που έχουν τις ίδιες εγκληματικές ευθύνες, με αυτούς που φορτώνονται στην πλάτη τους 20.000 νεκρούς, ότι θα έβρισκαν κάποιον κοινής αποδοχής. Έστω και τώρα απαιτούμε για να σωθούν ανθρώπινες ζωές να υλοποιηθούν αυτά που ζητάμε. Ανεφόρων και άνευ αποζημίωση σε επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, με το σύνολο των τομών τους, συμπεριλαμβανομένων των κλινών μέρων. Είναι έγκλημα ασθενείς να χάνουν τη ζωή τους και ο ιδιωτικός τομέας υγείας να απολαμβάνει καθεστώς ασυλίας. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αξιοποίησε την τελευταία διετία για να ολοκληρώσει το καταστροφικό έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, της πλήρους εμπορευματοποίησης του συστήματος υγείας και της άλωσής του από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι ο αγώνας μας για να μπλοκάρουμε τα εφιαλτικά σχέδιά τους είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για όλους.